Πρώτη συνταγή για σήμερα θα φτιάξουμε spring rolls, αλλά spring rolls με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Θα χρησιμοποιήσουμε αντί για wonton φύλλα που είναι κινέζικα, φύλλο κρούστας, ελληνικά spring rolls και θα βάλουμε μια ιδιαίτερη γέμιση μέσα γιατί θα βάλουμε πάπια. Η πάπια είναι ένα χριστουγεννιάτικο υλικό, μας αρέσει και θα σας δείξω πώς ακριβώς διαχειριζόμαστε την πάπια για να φτιάξουμε τα τέλεια spring rolls. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Ας δούμε τα υλικά. Για τα spring rolls με πάπια θα χρειαστούμε για τα spring rolls 2,5 κιλά πάπια, αλάτι, πιπέρι, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 3 φρέσκα κρεμμύδια, μισό ματσάκι κόλιανδρο, 1/4 από 1 ματσάκι δυόσμο, 200 γραμμάρια hoisin sauce ή teriyaki, 2 κουταλιές της σούπας σισαμέλαιο, 1 κουταλιά της σούπας soya sauce, 450 γραμμάρια φύλλα κρούστας για πίτες χρυσή ζύμη και 800 ml ελαιόλαδο για το τηγάνισμα. Για τη σάλτσα θα χρειαστούμε 600 γραμμάρια παντζάρια κατεψυγμένα Μπάρμπα Στάθης, 100 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική και 50 γραμμάρια ξίδι από λευκό κρασί. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φύλλα δυόσμου. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Για να φτιάξουμε σωστά spring rolls πρέπει από την αρχή να σκεφτούμε τη γλυκόξινη σάλτσα που θα σερβίρουμε. Επειδή είναι γιορτές, σκέφτηκα να κάνω κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό και στο μάτι και σε γεύση. Θα φτιάξουμε μία κατακόκκινη γλυκόξινη σάλτσα με παντζάρια. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ παντζάρια Μπάρμπα Στάθης. Είναι πάρα πολύ πρακτικά και εύκολα στη χρήση, γιατί δεν χρειάζονται καθάρισμα και κόψιμο. Έτσι όπως είναι από τη συσκευασία, θέλουν μόλις 5 λεπτά βράσιμο και είναι έτοιμα. Οπότε θέλω ένα ψαλιδάκι. Και έχω νεράκι που βράζει. Θα ρίξω μέσα τα μπατζάρια και το δύσκολο κομμάτι στο να ετοιμάσω τα μπατζάρια έχει λυθεί. Τα μπατζάρια μου έχουν πάρει ήδη τον δρόμο τους. Τώρα, πάμε στην πάπια. Η πάπια μοιάζει λίγο πολύ με ένα κοτόπουλο. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε πάπια σε αυτή τη συνταγή και έχετε κοτοπουλάκι στο σπίτι και θέλετε να βάλετε κοτόπουλο, γίνεται. Το μόνο που αλλάζει είναι ο χρόνος ψησίματος. Αυτή την πάπια θα την ψήσουμε 2,5 ώρες στους 160 βαθμούς. Το κοτόπουλο θα το ψήσετε περίπου 1 ώρα και 45 λεπτά στους 160 βαθμούς. Οπότε είναι 45 λεπτά λιγότερο το ψήσιμο για το κοτόπουλο. Μπορείτε να βάλετε και κοτόπουλο και πάπια. Αλλά η πάπια έχει ιδιαίτερη γεύση, έχει την τιμητική της στις γιορτές. Και αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι η πάπια, το πιο υπέροχο κομμάτι που έχει είναι το εξωτερικό, η πέτσα της. Δεν χρειάζεται πολλά υλικά. Πιπέρι και αλατάκι. Εδώ. Σας έχω πει πολλές φορές ότι το ελαιόλαδο μας βοηθάει στην αρχή στα κρέατα να βγάλουν τα δικά τους λιπαρά. Οπότε, ενώ έχει αρκετά λιπαρά η πάπια, θα ρίξουμε λίγο λαδάκι γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε όλα αυτά τα λιπαρά της να πάνε μέσα στο κρέας και να το κρατήσουν ζουμερό. Έχω μια σχαρίτσα εδώ πέρα με ένα ταψάκι. Θέλω να λείψετε καλά την πάπια με το αλατοπίπερο, γιατί δεν βάζουμε πολλά μυρωδικά. Μόνο που βάζουμε είναι αλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο, αλλά θέλουμε να φροντίσουμε να πάει παντού. Και όπως είδατε, έβαλα αρκετό αλάτι, γιατί θέλουμε το αλάτι να περάσει μέχρι μέσα στην πάπια και να της δώσει γεύση. Τώρα, να κατέβουμε καλά, τρίβουμε καλά την πάπια μας, βάζουμε πάνω σε μια σχάρα και η πάπια μας είναι έτοιμη για το φούρνο. Πολύ απλά, ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 160 βαθμούς. Ρίχνω μέσα ούτε αλουμινόχαρτο, ούτε λαδόκολλα, ούτε τίποτα. Γιατί η πάπια έχει πολύ χοντρή πέτσα απ' έξω και ουσιαστικά είναι σαν να έχει από μόνο της λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Δεν χρειάζεται τίποτα, χρειάζεται μόνο να προσέξουμε τη θερμοκρασία να είναι 160 βαθμοί για να μην κάψει την πέτσα ουσιαστικά και να φροντίσει να πάει σιγά σιγά η θερμοκρασία προς τα μέσα. Άμα βάλετε πάνω από 160 βαθμούς, αυτό που θα γίνει είναι να καεί η πάπια σας και να είναι μέσα ομή. Θα ψήσουμε συνολικά αυτή την πάπια 2,5 ωρίτσες. Στους 160 βαθμούς πραγματικά θα λιώσει, θα γίνει μέσα λουκούμι και απ' έξω η πέτσα θα μείνει πάρα πολύ τραγανή. Πάμε πίσω στα παντζάρια. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τη γλυκόξινή μας. Το παντζάρι έχει βράσει, οπότε θέλω να το σουρώσετε. Κοιτάξτε τι ωραίο χρώμα που έχει το ζουμάκι. Να σας πω ότι για να φτιάξουμε γλυκόξινη σάλτσα, ουσιαστικά χρειαζόμαστε πάντα 2 υλικά. Ζάχαρη και ξίδι. Πολλές συνταγές τις δένουμε με cornflour, πολλές συνταγές γίνονται με κάποια λαχανικά, αλλά σαν βάση η ζάχαρη και το ξίδι είναι αυτό που κάνουν μια σάλτσα γλυκόξινη. Πολύ απλά θα πάρουμε εδώ πέρα το παντζάρι. Το ρίξουμε μέσα σε ένα μίξερ. Θα προσθέσουμε τη ζάχαρη ενώ είναι καυτά μαζί με το ξίδι για να μπορέσει να διαλυθεί η ζάχαρη και έχουμε μία γλυκόξινη σάλτσα. Από εκεί και πέρα, το τι υφή θέλουμε να έχει η γλυκόξινη σάλτσα μπορούμε να τη ρυθμίσουμε με το νεράκι που βράσαμε το πατζάρι. Σε περίπτωση που τη θέλουμε πιο υδαρή τη σάλτσα μας, τότε θα προσθέσουμε λίγο ακόμα νεράκι. Σε περίπτωση που τη θέλουμε πιο πηχτή, τα αφήνουμε ως έχει. Πρώτα όμως, πάμε να χτυπήσουμε τη σαλτσούλα μας. Έχω μια κουτάλα εδώ πέρα, σε περίπτωση που χρειαστεί να βάλω λίγο νεράκι και χτυπάω πάρα πολύ καλά. Σε αυτό το σημείο, επειδή είναι αρκετά πεχτή η σάλτσα μου, θα προσθέσω λίγο ζουμάκι από αυτό που βράσαμε τα πατζάρια. Μία, δύο κουτάλες και θα συνεχίσει το χτύπημα μέχρι που να διαλυθεί τελείως το πατζάρι μου. Και γλυκόξινη η σαλτσούλα μου είναι έτοιμη. Κοιτάξτε πόσο υπέροχη είναι και με φυσικά υλικά έχουμε φτιάξει μία υπέροχη γλυκόξινη σάλτσα που εξυπηρετεί και τους σκοπούς της γλυκόξινης σάλτσας, γιατί το spring rolls πρέπει κάπου να τον τυπάρουμε, και βέβαια εξυπηρετεί τις ανάγκες της εποχής που θέλουν πιο εντυπωσιακές σάλτσες και το κόκκινο χρώμα είναι κάτι πάρα πολύ διελαστικό. Τώρα, αφήνουμε στην άκρη τη σαλτσούλα μας να κρυώσει και περιμένουμε την πάπια μας να γίνει μέσα στο φούρνο. Θέλει άλλες 2 ωρίτσες και κάτι ψηλά, οπότε μόλις είναι έτοιμη θα τη βγάλω, θα την αφήσω λίγο να κρυώσει, να μην είναι πολύ καυτή, θα την ξεψαχνίσω για να φτιάξω τα spring rolls μου. Η πάπια έχει ένα από τα πιο νόστιμα κρέατα και διαφέρει από τα υπόλοιπα γιατί ψήνεται με το λίπος που έχει κάτω από το δέρμα. Το στήθος της πάπιας είναι αρκετά λιπαρό, ενώ χωρίς πέτσα είναι πιο άπαχο από το αντίστοιχο του κοτόπουλου. Περιέχει σίδηρο, ψευδάργυρο, βιταμίνες B5 και B12 και είναι πλούσια σε πρωτεΐνες. Και ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τα spring rolls μας. Η πάπια είναι έτοιμη, έχει ψηθεί, έχει γίνει πάρα πολύ τραγανή, κοιτάξτε. Και την έχω αφήσει λίγο να κρυώσει για να μπορέσω να την ξεψαχνίσω. Οπότε τώρα θα φορέσω γαντάκια. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι ουσιαστικά να πάρουμε όλη αυτή την υπέροχη πετσούλα και θα τη χρησιμοποιήσουμε βέβαια για τη γέμιση. Δεν την αφήνουμε στην άκρη. Απλά τι δεν θέλω. Δεν θέλω καθώς φτιάχνω τη γέμισή μου να υπάρχουν διάφορα χοντρά κομμάτια πέτσας. Αυτό που θέλουμε είναι να βγάλουμε την πετσούλα και να την ψιλοκόψουμε πριν τη ρίξουμε μέσα στη γέμιση. Κοιτάξτε εδώ. Είναι όσο τραγανή φαίνεται. Πιστέψτε με, και αυτό είναι όλο το μυστικό στη συνταγή, ότι πρέπει να μεταχειριστούμε την πέτσα σαν το πιο ιδιαίτερο κομμάτι της πάπιας. Τώρα, παίρνω ένα ματιαράκι και η πέτσα είναι τραγανή. Αυτό που θέλει είναι να την ψιλοκόψουμε εδώ. Εντάξει, η πέτσα έχει όλα τα λιπαρά από την πάπια, οπότε δεν χρειάζεται να ρίξουμε άλλα λιπαρά μέσα στη γέμιση. Και θέλω να ψιλοκόψετε και εδώ. Και ουσιαστικά εδώ είναι το τραγανό στοιχείο που ψάχνουμε μέσα στη γέμιση. Αντί για να βάζουμε σουσάμια ή άλλα υλικά, βάζουμε την πετσούλα και είναι τέλεια. Εγώ την έχω λιγουρευτεί, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε εδώ, παίρνουμε το κρεατάκι μας και ξεψαχνίζουμε σιγά σιγά όλη μας την πάπια. Άμα βλέπετε χοντρά κομματάκια, σπάστε τα, γιατί θέλουμε να κάνουμε μια γέμιση για spring rolls και πρέπει γενικά η γέμισή μας να είναι πάρα πολύ εύκολη στο δάγκωμα. Μόλις τελειώσω με την πάπια, θα συνεχίσουμε για να γεμίσουμε τα ρολάκια μας. Τέλεια. Λίγο ακόμα εδώ. Τέλεια. Τώρα, το κρεατάκι μας είναι εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Ανακατεύουμε να πάει η πετσούλα παντού, το κρέας παντού και γενικά να είναι ομοιόμορφη η γέμιση. Και μόλις κάνουμε αυτό, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα υπόλοιπα υλικά. Τα υπόλοιπα υλικά είναι πάρα πολύ απλά. Και θα ρίξουμε πρώτα απ' όλα φρέσκο κρεμμυδάκι. Το φρέσκο κρεμμυδάκι είναι καταπληκτικός φίλος με την πάπια, αλλά αυτό που θέλω να κάνετε στο φρέσκο κρεμμυδάκι είναι να κόψετε μόνο το πράσινο μέρος. Το φρέσκο. Εδώ. Γιατί θα κάνουμε deep fried τα spring rolls μας, θα τα τηγανίσουμε σε πολύ λάδι, οπότε άμα βάλουμε σκληρά κομμάτια από το φρέσκο κρεμμυδάκι, δεν θα ψηθούν, με αποτέλεσμα να τρώμε σκέτο κρεμμύδι μέσα στην πάπια μας και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Μόνο το πράσινο τμήμα το βάζουμε μέσα. Κόλιανδρος. Ξέρω ότι μερικοί το αγαπάτε, μερικοί το λατρεύετε. Σε αυτή τη συνταγή πρέπει να βάλετε κόλιανδρο, 100%. Χωρίς κόλιανδρο αυτή η συνταγή θα είναι μισή. Τι άλλο? Δυόσμο. Δυόσμος και κόλιανδρος είναι τα μόνα μυρωδικά που θα χρειαστεί να βάλετε σε αυτή τη συνταγή, αλλά δεν θέλω να τα τσιγκουνευτείτε, βάλετε μπόλικα. Και όταν δοκιμάσετε αυτά τα spring rolls, σας υπόσχομαι πως θα είναι τα πιο νόστιμα που έχετε φάει ποτέ σας. Ρίχνουμε μέσα και το δυόσμο, οπότε δυόσμος, κόλιανδρος και φρέσκο ρεμιδάκι μας δίνουν τη φρεσκάδα που θέλουμε. Και θα προσθέσω τα 3 τελευταία μου υλικά. Εδώ έχω σάλτσα hoisin. Δεν σας βρίζω. Σε περίπτωση που δεν τη γνωρίζετε, την έχουν όλα τα σούπερ μάρκετ. Είναι μια σάλτσα που γράφει hoisin. Ουσιαστικά είναι μία από τις πιο χαρισματικές σάλτσες που υπάρχουν στην ασιατική κουζίνα και μας αρέσει πάρα πολύ. Τώρα, άμα δεν βρείτε hoisin, θα βρείτε σίγουρα teriyaki, οπότε μπορείτε να βάλετε teriyaki. Αλλά η hoisin είναι λίγο πιο ολοκληρωμένη, έχει διαφορετική γεύση, είναι πιο γλυκιά και πηγαίνει περισσότερο στη συνταγή μας. Λίγο σουσαμέλαιο, λίγο σόγια, Και αυτό ήταν. Δεν χρειάζεται να βάλετε τίποτα άλλο. Άμα θέλετε βέβαια να κάνετε καυτερή τη γέμιση, μπορείτε να βάλετε λίγο μπούκο, λίγο τσίλι, ό,τι σας αρέσει καυτερό. Αλλά τώρα σε αυτό το σημείο η γέμιση μας είναι έτοιμη και είναι η απόλυτη γέμιση. Μην ξεχαστείτε και μην κάνετε το λάθος να πάρετε πιρούνι και να δοκιμάσετε τώρα από τη γέμιση. Γιατί αυτό που θα γίνει είναι να φάτε όλη τη γέμιση και να μην μείνει τίποτα για να γεμίσετε τα spring roll. Παναγία μου. Πρέπει να σταματήσω. Μία τελευταία. Σταματάω. Ήρθε η ώρα να φτιάξουμε τα spring rolls. Για να φτιάξουμε spring rolls χρειαζόμαστε φύλλο κρούστας. Και να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ φύλλο κρούστας για πίτες χρυσής ζύμης. Η συσκευασία περιέχει 10 λεπτά και τραγανά φύλλα που δουλεύονται εύκολα χωρίς να σπάνε. Αυτό ακριβώς που θέλουμε. Λοιπόν, ανοίγουμε τη συσκευασία. Τρελαίνομαι. Γιατί σε 2-3 λεπτά από τώρα θα είναι έτοιμα τα spring rolls. Ξέρω ότι ίσως να είναι η πιο ποιοτική γέμιση που έχετε ετοιμάσει ποτέ για spring rolls, αλλά πιστέψτε με, αξίζει ο κόπος. Είναι τέτοιες ημέρες που ό,τι και να κάνουμε πραγματικά αξίζει ο κόπος, γιατί δεν έχουμε σκοπό να μοιραστούμε αυτή τη συνταγή με τον εαυτό μας. Θα φωνάξουμε ιδιαίτερους ανθρώπους, ανθρώπους που αγαπάμε και θα τη μοιραστούμε με αυτούς. Τώρα, χρειάζομαι ένα μαχαίρι και έτσι όπως είναι τα φύλλα μας θα τα χωρίσουμε στα 4. Εδώ και εδώ. Σας έκανα όσο πιο εύκολη γίνεται τη ζωή σας. Δεν χρειάζεται να είναι τέλεια. Αυτά πάνω από εδώ, αυτά πάνω από εδώ. Αυτά πάνω από εδώ και βέβαια μία πετσετούλα πάνω απ' όλα για να μην στεγνώσουν τα φύλλα μας. Τώρα, παίρνουμε ένα φλαράκι εδώ, το βάζουμε μπροστά μας, παίρνουμε ένα πυρουνάκι, βάζουμε λίγο από τη γέμιση, μην το παρακάνετε γιατί είναι σχετικά δυνατή η γέμιση, οπότε θέλουμε να βάλουμε τόσο όσο και τα πράγματα είναι απλά, έτσι όπως είναι, γυρνάμε το spring roll, γυρνάμε τις άκρες, συνεχίζουμε να γυρνάμε και πριν κλείσουμε έχουμε ένα ποτηράκι με νερό, αλείφουμε εδώ πέρα με νεράκι, τυλίγουμε καλά και αφήνουμε στην άκρη να κολλήσει. Τον ίδιο τρόπο θα ετοιμάσω και όλα τα υπόλοιπα spring rolls. Και το τελευταίο μας εδώ, λίγο νεράκι να κολλήσει. Και ήρθε η ώρα να τα τηγανίσουμε. Έχω ήδη ετοιμάσει το λαδάκι μου. Ελπίζω να καίει αρκετά. Θα δοκιμάσουμε να δούμε άμα καίει. Πώς, πολύ απλά με το κλασικό σύστημα μυρωδικού. Παίρνουμε ένα μυρωδικό, το βάζουμε μέσα και μια χαρά ελέγχουμε άμα δουλεύει το λαδάκι μας. Οπότε θέλω πολύ προσεκτικά να πάρετε να ρίξετε μέσα, όχι όλα μαζί, τρία-τρία, να τα ψήσετε, να τα κάνετε τραγανά απ' έξω. Το μόνο που μας λείπει είναι να είναι τραγανά, γιατί μέσα η γέμιση είναι ψημένη. Και μόλις είναι έτοιμα όλα, θα σερβίρουμε με τη γλυκόξινη σάλτσα μας. Άντε να βάλω 4. Άντε να βάλω 5. Και τα spring rolls μας είναι έτοιμα. Κοιτάξτε εδώ τι ώρα που γίνανε. Παναγία μου. Είναι φανταστικό σαν θέαμα και μόνο. Και ναι, αρκετά. Αλλά θα το παίξω άνετος ότι δεν καίγομαι. Δεν καίγομαι. Δεν καίγομαι. Θα βάλω άλλο ένα εδώ, άλλο ένα εδώ. Και θα αφήσω αυτά τα τρία για δοκιμή. Από εμένα. Και έχουμε την υπέροχη γλυκόξινη σάλτσα μας. Πήραμε το πατζάρι, το διαχειριστήκαμε τέλεια και φτιάξαμε μια υπέροχη φυσική σάλτσα που πραγματικά ταιριάζει και με τα spring rolls και με τις ημέρες που θέλουν κάτι πιο εορταστικό. Θα ρίξω λίγα φλαράκια από δυο μου. Λα 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 λα. Και έτσι όπως είναι, ρίξτε λίγα μυρωδικά πάνω από τα spring rolls. Φαίνεται πολύ πιο ωραίο, πολύ πιο δελεαστικό και βουαλά. Φανταστικό. Για τα spring rolls με πάπια. Ρίχνουμε στην πάπια το πιπέρι, το αλάτι, το ελαιόλαδο και τα απλώνουμε σε όλη την επιφάνεια. Τη μεταφέρουμε σε ταψί με σχάρα και την ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 160 βαθμούς για 2,5 ώρες. Αφού ψηθεί η πάπια, βγάζουμε την πέτσα, την ψιλοκόβουμε και τη βάζουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε το κρέας ξεψαχνισμένο, το πράσινο μέρος από τα φρέσκα κρεμμυδάκια, τον κόλιανδρο και τον δυόσμο. Ρίχνουμε τη hoisin sauce, το σισαμέλαιο, τη σόγια sauce και ανακατεύουμε. Στη συνέχεια, ανοίγουμε τα φύλλα κρούστας και τα κόβουμε σταυρωτά σε 4 κομμάτια. Βάζουμε σε κάθε κομμάτι φύλλου λίγη από τη γέμιση. Τυλίγουμε διαγώνια, απλώνουμε λίγο νερό στην άκρη του φύλλου και το κολλάμε. Έπειτα τηγανίζουμε τα spring rolls σε ένα βαθύ τηγάνι με ηλιαέλαιο μέχρι να πάρουν χρυσαφένιο χρώμα και τα αφαιρούμε σε απορροφητικό χαρτί. Για τη σάλτσα, βράζουμε τα παντζάρια σε νερό μέχρι να μαλακώσουν και τα σουρώνουμε. Χτυπάμε στο πολυμηχάνημα με τα μαχαίρια τα βρασμένα παντζάρια, το ξίδι και τη ζάχαρη. Προσθέτουμε 2 κουτάλες από το νερό που βράσαμε τα παντζάρια και χτυπάμε μέχρι να πολτοποιηθούν και να γίνουν σάλτσα. Σερβίρουμε τα spring rolls, συνοδεύουμε με τη γλυκόξινη σάλτσα και στολίζουμε με φύλλα δυόσμου. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής, πιο και λιγότερο. Αυτό, Παναγία μου. Θα το κάνω σωστά. Θα πάρω αρκετή σάλτσα. 1, 2, 3. Δεν υπάρχει. Είναι μοναδικό. Η γέμιση μέσα είναι τόσο πλήρης, τόσο γεμάτη. Η πετσούλα μέσα έχει κάνει τη δουλειά της, είναι αρκετά λιπαρή, που σου δίνει αυτή την υπέροχη αίσθηση. Και βέβαια, επειδή έχουμε μία λιπαρή γέμιση, σβήνει καταπληκτικά με το πατζάρι. Έχει οξύτητα όσο πρέπει, έχει γλυκύτητα όσο πρέπει. Ένας μοναδικός συνδυασμός που, άμα δοκιμάσετε, θα λατρέψετε και εσάς που τα φτιάξετε και εμένα που σας έδειξα τη συνταγή. Καλή μας όρεξη.